Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Είμαι ο Μάρος Γκορτσίλας και είμαι commercial photographer. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς θα φωτογραφίσουμε ένα μπουκάλι ουίσκι με κάποια περιφερειακά όπως ένα ποτήρι με παγάκια και ουίσκι και ένα τασάκι με πούρο. Όλα αυτά μαζί θα μας κάνουν την τέλεια φωτογραφία. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τον εξοπλισμό που έχω πίσω μου, τι χρησιμοποίησα και ποια πραγματάκια μας βοήθησαν να τελειοποιήσουμε το shot. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Τα flash που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα είναι 4. Πριν όμως περάσουμε στα flash, να σας δείξω τι ακριβώς χρησιμοποίησα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη φωτογραφία μας λίγο πιο δυνατή και πιο ωραία. Χρησιμοποίησα για την φωτογραφία μια χρυσή κάρτα, είναι ένα χαρτονάκι που μπορείτε να το πάρετε από το βιβλιοπωλείο. Βγαίνει σε μεγάλο φύλλο και το παίρνετε από εκεί. Και ένα κομμάτι φελιζόλ για να μπορέσω να κάνω κάποιες αντανακλάσεις που θέλω. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τα flash ένα-ένα και την λειτουργία που κάνουν πάνω στη φωτογραφία μας. Το πρώτο μας flash λοιπόν είναι από αυτή την πλευρά και είναι το godox SK400 μαζί με ένα Stribox 1.20x30 πόντους, όπου στην ουσία το διαθλάω με αυτό εδώ πέρα το diffusion paper, εδώ πέρα το άσπρο το πανί που βλέπετε εδώ πέρα, και πετάγεται ομοιόμορφο φωτισμός ακριβώς από την πίσω πλευρά που είναι το μπουκάλι και είναι glossy. Πάμε λοιπόν να σας δείξω και το επόμενο το flash, όπου είναι από την άλλη πλευρά ακριβώς. Το επόμενο μας flash λοιπόν είναι πάλι ένα SK400, αλλά αυτή τη φορά έχουμε ένα Stribox 1.60x35. Και ο λόγος που έχω βάλει αυτή τη μαύρη κάρτα ακριβώς επάνω στο Stribox είναι γιατί δεν θέλω, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το Stribox και βγαίνει εκτός του diffusion paper, ήθελα να πλοκάρω τη φλασιά που σκάει εδώ πάνω για να μην πέφτει απευθείας επάνω στο θέμα μας και έχουμε διάφορες φλασιές που δεν τις χρειαζόμαστε. Οπότε με αυτό το Stribox σκάω τη φλασιά στο diffusion paper εδώ πέρα, με την ίδια λογική που έκανα και στο προηγούμενο το flash που είδατε, και μπαίνει ομοιόμορφα η φλασιά μέσα στο θέμα μας που είναι το μπουκάλι και το ποτήρι που είναι πάρα πολύ glossy και θα φαίνεται πάρα πολύ όμορφα με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Το επόμενο μας flash λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε εδώ κάτω, είναι της Godox το V860-2 για Nikon που το χρησιμοποιώ μαζί με ένα standard reflector και ένα grid 30 μοιρών και δείχνω τη φλασιά μου ακριβώς πάνω στο background που είναι ένα backdrop με ξύλινο texture, όπως και επίσης έχουμε και ένα texture πάνω που ακουμπάνε το μπουκάλι, το ποτήρι και το τασάκι που είναι σε στυλ μαύρο μάρμαρο. Οπότε με το flash αυτό σκάω τη φλασιά μου εκεί πάνω και ξεχωρίζω στην ουσία το background με το έδαφος που θα κάθονται πάνω τα μπουκάλια κτλ. Πάμε λοιπόν να σας δείξω και το τελευταίο το flash. Και το τελευταίο μας flash λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα, το DP400 μαζί με ένα snoot για κεφαλή. Και έχω και ακόμα ένα γκριντάκι εδώ μέσα που με βοηθάει να περιορίσω ακόμα περισσότερο τη δέσμη του φωτός για να μπορέσω να φωτίσω κάποια σημεία. Όπως και γι' αυτό το λόγο το DP400 θα το χρησιμοποιήσουμε για να φωτίσουμε κάποια συγκεκριμένα σημεία όπως την ετικέτα, το καπάκι και κάποια σημεία πάνω στο μάρμαρο για να δώσουμε λίγο περισσότερη έμφαση και να ξεχωρίσουμε ορισμένα σημεία από το σκοτάδι δίνοντας λίγο παραπάνω φως με αυτό εδώ πέρα. Στην ουσία με αυτό θα κάνουμε λίγο light painting επάνω στα σημεία που θέλουμε περισσότερο. Από κάμερα λοιπόν έχουμε την αγαπημένη μας Nikon Z6 μαζί με τον φακό των Sigma Art 1.4 στα 85mm και η ρυθμίση της κάμερας είναι στα 200 shutter speed F9 και ISO 80. Επίσης έχω συνδεμένη την κάμερα με το remote control της Godox για να ρυθμίζουμε όλα τα flash απομακρυσμένα. Όπως και χρησιμοποιώ το αγαπημένο μου remote control για να βγάζω απομακρυσμένα τις φωτογραφίες μας. Κάτι να θυμίσω, έχουμε την κάμερα συνδεδεμένη με το Capture One Pro στο laptop δηλαδή, για να πηγαίνουν οι φωτογραφίες απευθείας εκεί πέρα και να βλέπετε και εσείς το τι ακριβώς βγάζουμε φωτογραφία. Σχετικά με το whisky λοιπόν, για να κάνουμε το whisky να φαίνεται τόσο αληθοφανές, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση το μπουκάλι δεν είναι, στο μπουκάλι μέσα δεν έχει αληθινό whisky, αυτό που έκανα, πήρα γαλλικό καφέ και τον έκανα αεραιωμένο και τον έβαλα μέσα. Όπως και το άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε μία σόγια, αν θυμάμαι καλά λέγεται σόγια σος, και να την αρρώσετε πάλι με νερό και να την βάλετε για ουίσκι. Επίσης, κάτι που θέλω να τονίσω είναι να μην βάλετε παγάκια κανονικά, διότι μέχρι να στήσετε να ράνετε θα λιώσουν και δεν θα φαίνονται και σωστά μέσα στη φωτογραφία. Γι' αυτό πάρτε, προμηθευτείτε πλαστικά ψεύτικα παγάκια, είναι πάρα πολύ φθηνά, τάξεως των 5-6 ευρώ, για να είναι διάφανα και να περνάει το φως και να κάνει τις αντανακλάσεις μέσα στο ουίσκι και να φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Πάμε λοιπόν να ενεργοποιήσουμε τα flash, το α και το β, που στην ουσία είναι τα δεξιά και αριστερά, και να βγάλουμε
τα αντικείμενα και να αφήσουμε μόνο το whisky, γιατί θα φωτογραφίσουμε το whisky κομμάτι-κομμάτι, θα συνθέσουμε τη φωτογραφία και δεν θα είναι ένα κλικ η τελική μας φωτογραφία. Οπότε θα βγάλουμε τα αντικείμενά μας, το ποτήρι και το τασάκι, και θα βάλουμε το whisky μας σωστά, θα το καδράρουμε και θα το φωτογραφίσουμε ένα-ένα αντικείμενο, γιατί δεν θέλουμε στην ουσία η φλασιά να μπλοκάρεται από το ποτήρι που θα πέφτει πάνω στο μπουκάλι, για να μην είναι φωτεινό σε ορισμένα σημεία. Όπως βλέπετε στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή, έχουμε εδώ πέρα το setup, όπως βλέπετε, που θα είναι το κάδρο μας αυτό, και όπως είπαμε το whisky, το ποτήρι με το whisky και το τασάκι μας με το πουρο. Αυτό που θα κάνουμε είναι, τη φωτογραφία μας η τελική θα γίνει σύνθεση, διότι θέλουμε να φωτογραφίσουμε το μπουκάλι μόνο του, το ποτήρι μόνο του και το τασάκι μόνο του. Για να μπορέσουμε να τα φωτίσουμε σωστά και να παίρνει φωτισμό και δεξιά και από αριστερά και να μην μπλοκάρεται από το άλλο το αντικείμενο. Δηλαδή, αν θέλουμε να φωτογραφίσουμε το ποτήρι, θέλουμε να είναι φωτεινό και από εδώ και από εδώ, και αν το μπουκάλι μας είναι από εδώ, ακριβώς εδώ πέρα θα είναι σκοτεινό και δεν θα πέφτει το φως. Οπότε ξεκινάμε με το μπουκάλι μας, να ενεργοποιήσουμε τα δύο τα flash, το A και το B από εδώ πέρα, και να δούμε τη φωτογραφία μας. Ενεργοποίησαμε τα flash και πάμε να βγάλουμε την πρώτη μας φωτογραφία. Βλέπετε πως φωτίζεται εδώ πέρα το μπουκάλι μας. Φωτίζεται ομοιόμορφα από αυτή την πλευρά και από το άλλο το flash που φωτίζεται από αυτή την πλευρά. Οπότε τα δύο τα flash, τα δεξιά και αριστερά, κάνουν αυτό εδώ πέρα αυτή τη γραμμή και από εδώ πέρα φωτίζουν αυτή την πλευρά. Ναι, αλλά επειδή το μπουκάλι μας είναι βαρετό έτσι και είναι, στην ουσία χάνουμε το whisky από μέσα, αυτό που θα κάνουμε είναι, θα ενεργοποιήσουμε το live view εδώ στο laptop μας, και στην ουσία με το live view και την χρυσή κάρτα που σας είπα στην αρχή, θα το βάλουμε ακριβώς πίσω από το μπουκάλι και θα δούμε που ακριβώς στο μπουκάλι μας γυαλίζει πιο όμορφα, κάπου εδώ δηλαδή. Θέλει λίγο να το τσαλακώσω παραπάνω για να μπορεί να στέκεται καλύτερα. Θα βάλουμε την κάρτα από εδώ πέρα. Εδώ πέρα νομίζω είναι εντάξει. Να φύγουμε σιγά σιγά. Και βγάζουμε τη φωτογραφία μας να τη δούμε στο πρόγραμμα. Δείτε λοιπόν πώς έχει φωτίσει το μπουκάλι ακριβώς εδώ πέρα και έχει πεταχτεί έξω από το... Δείτε πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα με φωτισμένο το μπουκάλι από πίσω με την κάρτα. Και αφού λοιπόν φωτίσαμε το whisky μας με την χρυσή κάρτα, τώρα λοιπόν θα θέλουμε να φωτίσουμε με το DP400R την ετικέτα εδώ πέρα και επάνω εδώ πέρα ακόμα μια ετικέτα που έχει και το λόγο μας. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν θέλω να ρίξω τη φλασιά απευθείας επάνω στην ετικέτα, θα πάρω το φλιτζόλο αυτό εδώ πέρα, θα το κάνω εδώ πέρα και θα κάνει αντανάκλαση χτυπώντας το flash ακριβώς επάνω στο φλιτζόλο. Οπότε ανοίγουμε το DP400. Τέλεια. Και το ενεργοποιούμε από εδώ πέρα. Και θα το βάλουμε να στοχεύσει περίπου δίπλα στην ετικέτα. Είναι πολύ καλά εδώ πέρα. Και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να ανοίξω και τους πιλότους από εδώ. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει μόνο η ετικέτα, τίποτα άλλο. Και να το δούμε στο λάπτοπ. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα που κάνει αυτό το φωτισμό. Οπότε έχουμε την επάνω την ετικέτα, την κάτω την ετικέτα που λέει εδώ πέρα, και το whisky που το φωτίζουμε. Σε αυτή τη φλασιά έχουμε και τον τάβρο εδώ πέρα που θα τον κάνουμε mix με αυτή την
με αυτήν εδώ πέρα την φωτογραφία. Και αφού τελειώσαμε λοιπόν με το light painting του μπουκαλιού, θα ενεργοποιήσουμε και το background που θέλουμε. Για να τραβήξουμε την φωτογραφία. Απλά θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε το ντε για να μην μας βαράει τις φλασιές, διότι θα το χρειαστούμε αργότερα στο τελικό μας composition. Βγάζουμε ακόμα μία με το background μας από πίσω ενεργό. Βλέπετε λοιπόν πως είναι με το χωρίς το flash στο background και με το flash στο background. Οπότε κρατάμε λοιπόν και το background μας ανοιχτό και πάμε να τοποθετήσουμε το ποτήρι μας με το whisky. Εδώ είναι λοιπόν το ποτήρι με το whisky και το τοποθετούμε εδώ πέρα. Να δούμε και στο laptop που φαίνεται πιο ωραία. Νομίζω είναι εντάξει εδώ πέρα. Να στρίψω μήπως τα παγάκια από αυτή την πλευρά. Νομίζω εδώ είναι πολύ καλά. Ωραία. Και αφού τοποθέτησα λοιπόν και το ποτήρι του whisky, θα τραβήξουμε ακόμα μια φωτογραφία μαζί να τα έχουμε για ασφάλεια, ό,τι και αν γίνει να είναι μαζί και να ξέρουμε ότι θα πάμε σε αυτή τη φωτογραφία. Τη βλέπουμε λοιπόν τη φωτογραφία εδώ πέρα. Βλέπετε τι εννοώ στο μπουκάλι πριν, ότι θα μπαίνουν διάφορα αντικείμενα και δεν θα φωτίζει σωστά. Δείτε λοιπόν εδώ πώς φωτίζεται. Και δείτε λοιπόν και εδώ πέρα μόνο το πώς φωτίζεται. Μισό, να ανέβω πιο πάνω. Εδώ. Το βλέπετε. Τι εννοώ. Ενώ με το ποτήρι. Μισό, ενώ αν μπει το ποτήρι. Φαίνεται και το ποτήρι και εδώ πέρα δεν φωτίζεται καθόλου. Αφαιρούμε λοιπόν και το μπουκάλι μας από εδώ, γιατί έχουμε τελειώσει με το μπουκάλι. Και βγάζουμε ακόμα μία φωτογραφία το ποτήρι μας σκέτο. Και θα προσθέσουμε αυτήν εδώ πέρα την κάρτα πάλι τη χρυσή, για να φωτίσουμε με το ίδιο σκεπτικό πάλι το whisky. Και επειδή βλέπω ότι είναι λίγο σκοτεινό, θα χρησιμοποιήσω πάλι όπως είπα πριν το DP400 για να το χτυπήσω απευθείας στην κάρτα και να φωτίσει πιο ομοιόμορφα. Μισό, να το ανοίξω και αυτό. Τέλεια. Θα το στοχεύσω στο ποτήρι περίπου. Και θα ρίξουμε μια φλασιά επάνω ακριβώς εδώ πέρα. Και δείτε λοιπόν πως έχει φωτίσει πάρα πολύ ωραία το ποτήρι μας. Και αφού λοιπόν φωτίσαμε το ποτήρι μας, πάμε να περάσουμε λοιπόν και στο τασάκι με το πουρο. Το έχω τοποθετήσει λοιπόν πάνω στο τραπέζι και αφαιρώ το ποτήρι με το whisky, να το αφήσω στην άκρη. Και πάμε να βγάλουμε το τασάκι με το πουρο. Βλέπετε λοιπόν, εδώ πέρα. Και τέλος, όπως είπαμε, θα φωτίσω με το DP400 κάποια συγκεκριμένα σημεία που θέλω πάνω στο τραπέζι, στην ουσία στην μαρμάρινη την επιφάνεια. Λοιπόν, ωραία. Θέλω λίγο εδώ πάνω. Τέλεια. Λίγο πιο κατά εκεί. Τέλεια, λίγο πιο πίσω. Λίγο εδώ πάνω στο diffusion, εδώ πέρα δηλαδή. Αυτά ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα και η τελική μας φωτογραφία ύστερα από Photoshop και retouching είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε στην οθόνη σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή στο βίντεο και ελπίζω να σας βοήθησα σε κάποια πράγματα σχετικά με αυτή τη φωτογράφηση. Είμαι ο Μάρις Γκορτσίλας, είμαι commercial photographer και μην ξεχνάτε να μας κάνετε subscribe στο κανάλι μας εδώ πέρα για να μας βοηθάτε να κάνουμε καινούργιο υλικό. Κάντε μας ένα follow στο Instagram και στο Facebook, όπως και αν θέλετε κάτι μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα ελεύθερα.
Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, διότι έρχεται καινούριο υλικό και καινούριες φωτογραφίσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!